γραμματέας. Είχα προειδοποιήσει προηγούμενα ότι όντως από τη στιγμή που είχε γίνει μια πρόταση από τον κύριο Αστασιάνη και υπήρξε μια αντιπρόταση από πλευράς του κυρίου Ακιτζή, ότι ο Γενικός Γραμματέας ενδεχόμενα θα υπέβαλε μια ενδιάμεση πρόταση η οποία και θα μπορούσε να φέρει τον κύριο Αστασιάνη σε δύσκολη θέση, είτε να την απορρίψει και να βρεθούμε σε σύγκρουση και αντιδιαστολή με τον Γενικό Γραμματέα των ΕΕ, είτε να εγκλωβιστεί σε μια διαδικασία που δεν είναι αυτή που ο ίδιος είχε προτείνει. Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς όταν ο κ. Αναστασιάδης αυτοσχεδιάζει. Και αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, όντως, αναμένω ότι ο Γενικός Γραμματέας θα κινηθεί μεταξύ των δύο προτάσεων του κ. Αναστασιάδη και του κ. Ακιτζή με μια ενδιάμεση λύση, που θα φέρει τον κύριο Αναστασιάδη σε μια δύσκολη θέση για αυτή την αποφασίσει. Κύριε Λίκα, αυτή η πρόταση που λέτε όμως θα μπορούσε κάλλιστα να την είχε υποβάλει και ο Όσπρεν Μπαρθάιντα, αλλά βρήκε τείχο. Δεν έγινε αποδεκτή ούτε από την Αθήνα, ούτε από την Άγκυρα, ούτε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε από τον Μουσταφά Κιντζή. Ποια θα μπορεί να είναι αυτή η πρόταση που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή και να προχωρήσει η διάσκεψη της Κύπρου? Επειδή είχα θέση ο κύριο Κουτέρες ο ίδιος, ίσως. Δεν μπορώ καταρχήν να πούμε ότι είναι εντελώς διαφορετικό το στάτους και το καθεστώς του κ. Ρίουαϊτα από το καθεστώς του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ και το βάρος που έχουν οι δύο είναι εντελώς διαφορετικό. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι ο κ. Αναστασιάδης είχε θέσει ως προϋπόθεση να υπάρξει συζήτηση και συμφωνία πρώτα στο θέμα των διεθνής πτυχής, δηλαδή της ασφάλειας, εγγυήσεων και στρατευμάτων, μετά στο εδαφικό και μετά να συζητηθούν οι υπόλοιπες πτυχές. Αυτόν δεν αναμένω ότι θα το προτείνει ο Γενικός Γραμματέας. Αντίθετα, εγώ αναμένω ότι ο Γενικός Γραμματέας θα προτείνει, και είναι το πιο πιθανό, συζήτηση πρώτα του εδαφικού, άλλο συζήτηση πρώτα της ασφάλειας, δηλαδή εγγύησεων και στρατευμάτων, συζήτηση του εδαφικού, αλλά συζήτηση και των άλλων ψυχών, χωρίς να υπάρχει προϋπόθεση ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία στα δύο πρώτα και μετά να πάμε στις υπόλοιπες ψυχές. Δηλαδή, βλέπετε μια νέα Γενέβη πρώτα για να δούμε ασφάλεια και εγγύησεις και μετά εδαφικό σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα τέσσερα κεφάλαια που απομένουν. Πιστεύω ότι η πρόταση θα είναι παράλληλη διαπραγματεύση. Αν γίνει αυτό το πράγμα όμως, κύριε Λίκα, είναι καταδικασμένη η Γενέβη σε αποτυχία. Μα δεν έχουν καμιά αμφιβολία. Υπάρχει ακόμα μια διάσταση ή τουλάχιστον δύο διαστάσεις που δεν έχει βάλει ο κ. Αναστασιάδης. Εγώ και πριν από την πρώτη Γενέβη, θυμάστε, είχα προειδοποιήσει ότι θα έπρεπε να γίνει κατάλληλη προετοιμασία σε διπλωματικό και στο ανώτατο επίπεδο τη Ελλάδα και Τουρκία για να προετοιμαστεί το έδαφο και να διαφανεί κατά πόσο έχουν οπτικές επιτυχίες. Κάτι που αρνήθηκε η Τουρκία να πράξει και αυτό κατά την άποψή μου θα έπρεπε να είναι η βασικότερη προϋπόθεση που έπρεπε να θέσει ο κ. Αναστασιάδης για να συγκληθεί μια νέα διάσκεψη. Πάντως ο κ. Σάιντα λέει ότι δεν είναι επιστήμη πυράβλο το θέμα ασφαλείας και εγγύησεων. Άρα κάτι θα βρήκε για να το λέει αυτό. Δεν είναι επιστήμη πυράβλων. Εντάξει, και την προηγούμενη φορά ο κ. Σάιντα ήταν υπεραισιόδοξο. Είναι 2,5 χρόνια υπεραισιόδοξο ο κ. Σάιντα. Αλλά παρά την υπεραισιοδοξία του, οδηγηθήκαμε σε μια διάσκεψη και πάλι να απολαύσει την κ. Αναστασιάδη. Όπου αν δεν είχε εξασφαλίσει η ελληνική κυβέρνηση προληπτικά ενεργώντα ότι θα είναι ανοιχτού τέλου, θα είχαμε την κήρυξη επίσημα διεξόδου. Και αυτό θα είναι ο μεγάλο κίνδυνο και αυτή τη φορά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιλίκα, που σας